Και όλα αυτά τα σχόλια που έκανε αμέσως μετά το live μέσα στο σπίτι, ότι δεν της άρεσε καθόλου αυτό που είδε με την Τζίχλα. Παρακαλώ. Πώς τα περνάτε εκεί? Εγώ εξαιρετικά. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τώρα ότι έχουμε κάποιες στιγμές περίεργες. Είδαμε για τον κύριο Καρβέλα. Γιατί γράφτηκαν διάφορα, ακούστηκαν διάφορα. Όχι, δεν γράφτηκαν, δεν ξέρω τι γράφτηκε. Ξέρω ότι είπα πολύ ξεκάθαρα και πολύ συνειδητά ότι ντρέπομαι πάρα πολύ που δεν είχα. Ναι, να σηκωθώ εκείνη την ώρα και να φύγω, διότι τα χάσα, διότι οτιδήποτε άλλο. Να πούμε ότι μιλάμε για το περιστατικό με την Τζίχλα. Υπήρχαν αρκετά περιστατικά. Καταλαβαίνω ότι ο Νίκος έχει μια τάση να λέει ότι είναι ροκ. Εγώ από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ροκ είναι ένας ευγενής και με ενοχλεί πάρα πολύ. Μήπως τελικά αυτή η τηλεοπτική εντός εισαγωγικών αγένεια κάνει και λίγο την ίντρικα που τι θέλουμε τελικά, η ελληνική τηλεόραση τι θέλει λίγο? Είμαι τόσο απόλυτη σε αυτό που δεν το φαντάζεστε. Αυτή η νοοτροπία είναι αυτή που δεν σας κρύβω ότι με κάνει να σκέφτομαι αν θέλω να συνεχίσω να το κάνω ή όχι. Αν υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι αυτό είναι και μπορεί και να είναι και λίγο καλό και λίγο ίντριγκα και λίγο τηλεοπτικό, το θεωρώ ντροπή αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ντροπή. Έχετε σκεφτεί δηλαδή το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε? Να σας πω κάτι, για να είμαστε δίκαιοι. Το να αποχωρήσει κανείς είναι πολύ εύκολο. Εγώ δεν έχω αποχωρήσει ποτέ από τίποτα, από καμία επαγγελματική έτσι θέση. Πολύ ωραία τοποθετήθηκε, παιδιά. Θέλω σε μαγνητίζει Γκαγκάκι πάντως. Ε? Καλά, ξέρει να μιλάει και πολύ ωραία. Έχει. Αλλά επειδή το σχολιάσαμε και εμείς, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου το περιστατικό με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν έχω δει καθόλου στα Academy. Δεν έχεις προλάβει, εντάξει, λογικό, γιατί είχα τις προετοιμασίες για το Madwalk. Αλλά δεν ξέρω, εγώ συμφωνώ πολύ με την άποψή της και με το τρόπο που τοποθετείτε. Και ούτως ή άλλως, όταν είσαι σε ένα talent show, είτε κριτής είτε διευθυντής μιας ακαδημίας, δεν σημαίνει είτε παρουσιάσεις ότι όλοι συμφωνούν. Ότι θα τα εγκρίνεις και όλα και η Κατερίνα κιόλας. Ο καθένας λέει την άποψή του. Και το θάρρος της γνώμης. Παιδιά, έρχεται και σε επαφή ως διευθύντρια της σχολής με όλα αυτά τα παιδιά και ξέρει και την ψυχολογία τους. Διότι ένα παιδί βγαίνει και κρίνεται, είναι αγχωμένο και δεν είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης. Αυτά τα παιδιά τους αρέσει η μουσική, τους αρέσει να τραγουδάνε και γι' αυτό πήγανε και για να μάθουν. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος και να το είδε από το σπίτι, ας πούμε, το συζήτησα με μια φίλη μου και μου λέει: αν το παιδί μου το έκανε αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος, του πετάξει τσίκλα, γιατί η τσίκλα τι είναι, ένα σκουπίδι το οποίο το πετάς, σκουπιδεντονεκέ. Εάν το έκανε αυτό κάποιος το παιδί μου, θα τον ξεμάλιαζα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νίκος Καρβέλας, όταν η κόρη του, η Σοφία Καρβέλα, ήταν στα πρώτα βήματα της υποκριτικής, κάποιος έκανε. Παιδιά, είναι πολύ άσχημη χειρονομία. Έχει δίκιο, είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι ωραίο. Και ειδικά από έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει προσφέρει αυτό που έχει προσφέρει. Είναι ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Γι' αυτόν τον λόγο τον βάλανε όμως, μέσα. Όχι και ο ιδιαίτερος να είναι, ρε παιδί μου, κάνει μια κίνηση άσχημη όχι στον εαυτό του. Πώς βλέπω εγώ τον Ρόμπιν Ουίλιαμς στις συναυλίες να ξεβρακώνεται και να κάνει διάφορες χειρονομίες στον εαυτό του. Το έκανε σε ένα παιδί. Και δεν ξέρει και το παιδάκι αυτό πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, δεν είναι μαθημένο. Νομίζω δεν προσβάλλει το παιδί, αλλά τον ίδιο του τον εαυτό. Παιδιά, είναι μια ιδιαίτερη. Μην τον βάζουμε τώρα στον τοίχο. Νίκος Καρβέλας, και εμένα δεν μου άρεσε αυτό και είπα την άποψή μου χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα, γιατί εγώ συμφωνώ με τηλεοπτική ευγένεια. Όμως μιλάμε για μια πιο ιδιαίτερη προσωπικότητα. Από τη Βίζη δεν θα βλέπετε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι καλλιτέχνης, είναι μια. Είναι,